Το 2015, όπως όλοι γνωρίζουμε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πήρε δύο αποφάσεις με τις οποίες έκλεισαν οι ελληνικές τράπεζες και κατόπιν επιβλήθηκαν capital controls στην ελληνική οικονομία. Το ερώτημα είναι κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Κατ' εμέ, ως Υπουργός Οικονομικών εκείνη την εποχή, θεωρούσα ότι καταστρατηγούσε βασικές αρχές της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας. Θα μου πείτε, αυτή ήταν η δική σου άποψη. Ξέρετε, από ό,τι φαίνεται, ούτε ο κύριος Ντράγκη, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ήταν σίγουρος για την ομιμότητα των κινήσεων και των αποφάσεων που λάμβανε εκείνος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και πώς το ξέρουμε αυτό? Πηγές μέσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μας είπαν ότι ο κύριος Ντράγκη ζήτησε από ιδιωτικό νομικό γραφείο νομική γνωμάτευση για την ομιμότητα των πράξεών του. Όταν το μάθαμε αυτό, ο Φάμπιο Ντεμάση, ευρωβουλευτής του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και της Τιλίνκε, μαζί με μένα, ζητήσαμε ουσιαστικά την δημοσιοποίηση αυτής της γνωμοδότησης. Ο κύριος Ντράγκη, με επιστολή στον Φάμπιο Ντεμάση, αρνήθηκε τη δημοσιοποίηση, στη βάση του επιχειρήματος ότι αυτό καταστρατηγούσε την εμπιστευτικότητα που είχε υποσχεθεί στο ιδιωτικό νομικό γραφείο. Κατόπιν, ο κύριος Ντεμάση και εγώ ζητήσαμε δική μας, με τη σειρά μας, νομική γνωμοδότηση από πολύ σημαντικό καθηγητή δημοσίου, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου από το Πανεπιστήμιο Μπρέμεν της Γερμανίας. Η γνωμοδότηση μας ήρθε και ήταν ξεκάθαρη. Ο κύριος Ντράγκη δεν δικαιούται στη βάση του ευρωπαϊκού δικαίου και του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αρνηθεί από τους Ευρωπαίους πολίτες πρόσβαση σε αυτή τη γνωμοδότηση. Το ερώτημα είναι πολύ απλό. Κύριε Ντράγκη, τι φοβάστε αν πράξατε νομίμως σύμφωνα με την γνωμοδότηση που ζητήσατε από ιδιωτικό γραφείο, νομικό γραφείο, γιατί δεν δημοσιοποιείτε αυτή τη γνωμοδότηση? Το DiEM25, το κίνημα για τον εκδημοκρατισμό της Ευρώπης, ξεκινάει σήμερα μια καμπάνια μαζικής συλλογής υπογραφών που υποστηρίζεται από τρεις πολιτικούς πέραν του Φάμπιο Ντεμάση και μου, από τον Μπενουά Χαμόν, τον υποψήφιο για την γαλλική προεδρία του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας, την Κάτια Κίπινγκ, συμπρόεδρο της Die Linke, και της Γκεζίνε Σουάν, μέλος του S5D, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας, και δύο φορές υποψήφια πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Γερμανίας για το S5, με την οποία εκστρατεία ζητάμε τη συμμετοχή σας, ζητάμε να συνυπογράψετε την απέτηση για την δημοσιοποίηση αυτού του σημαντικού εγγράφου. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τεράστια εξουσία, όταν μπορεί από τη μία στιγμή στην άλλη να κλείνει τις τράπεζες μιας χώρας μέλους της Ευρωζώνης. Η αυθαίρετη και αδιαφανής άσκηση αυτής της εξουσίας δεν συνάδει με την Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή αποδομείται και χώρες όπως η Ελλάδα ασφιχτιούν.